Αγαπητοί Χριστόδελφοι, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Η μαγεία είναι μια τέχνη η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έχει την αρχή της από την στιγμή όπου ο άνθρωπος εξέπεσε από τον Παράδεισο. Ο Αιωσφόρος, όταν εξέπεσε από την θέση του, συμπαρέσυρε και άλλους αγγέλους και άλλα τάγματα μαζί του και έχασε το φως το οποίο είχε, το οποίο το έπαιρνε από τον Θεό, διότι δεν έχει φως από μόνος του, αλλά φέρει το φως, ένα φως το οποίο πηγάζει από την Θεότητα. Έτσι έγινε ο άγγελος του σκότους. Ο διάβολος, προσπαθώντας να λατρευτεί και ο ίδιος ως Θεός, μην μπορώντας να γίνει Θεός στην προσπάθειά του, προσπαθεί να λατρευτεί από την κορονίδα της δημιουργίας όπου είναι ο άνθρωπος. Χτυπάει την κορονίδα της δημιουργίας τον άνθρωπο για να μπορέσει να πληγώσει και να στεναχωρέσει το Θεό. Η μαγεία λοιπόν και αυτοί οι οποίοι τελούν τις μαγικές τελετές είναι τα υποχείρια του διαβόλου. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο διάβολο, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν, είναι κάτω από τις διαταγές τους, είτε γνώση τους, είτε αγνία τους. Η μαγεία, πολλοί λένε ότι χωρίζεται σε λευκή και μαύρη. Αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει λευκή και μαύρη μαγεία, διότι η προσπάθεια παρέμβασης στον οποιοδήποτε άνθρωπο ή σε οποιαδήποτε κατάσταση θεωρείται ότι καταπατείται η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κάνει τις μαγικές τελετές, γίνεται ίδιος και ένα με τον διάβολο, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τα δικά του θέλω και τα δικά του πιστεύω σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε δημιούργημα, ώστε να μπορέσει να αφαιρέσει το δημιούργημα αυτό από το Θεό, από την αγκαλιά του Θεού. Αυτό το οποίο μας παραξενεύει πάρα πολύ όταν ψάχνουμε να βρούμε κάτι για τη μαγεία είναι το πόσα άτομα είναι εγγεγραμμένα σε σελίδες είτε στο YouTube είτε στο Pinterest είτε στο TikTok είτε σε οποιαδήποτε μέσο του διαδικτύου είναι εγγεγραμμένα σε αυτές τις σελίδες. Ψάχνοντας λίγο, βρίσκουμε ότι το YouTube, για παράδειγμα, σελίδες όπου αναφέρονται, για παράδειγμα, στη Wicca, ένα είδος μαγείας που αρχίζει και αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στην Αμερική και έρχεται και στην Ευρώπη, βλέπουμε σελίδες οι οποίες φτάνουν τους 1.200 εγγεγραμμένους. 1.200 εγγεγραμμένα μέλη με 60.000 προβολές, με 13.000, 14.000 εγγεγραμμένους άλλη σελίδα, η οποία έχει 1.300.000 προβολές, αλλού βίντεο με 11.000 προβολές, άλλα κανάλια με 1.600 εγγεγραμμένους και 440.000 προβολές. Τα νούμερα είναι μεγάλα. Όπως επίσης και κάτι άλλο το οποίο είδα, υπάρχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορείς, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα πια, μπορείς εκεί, δίνονται μαθήματα, για παράδειγμα, της μαγικής τελετής των βουντού με κουκλάκια, με λεπτομέρειες, το πώς μπορείς να κάνεις τις τελετές αυτές. Αυτά είναι πράγματα επικίνδυνα. Όχι μόνο δεν πρέπει να τα βλέπουμε, όχι μόνο δεν πρέπει να τα ακούμε και οι ευχές να τις ακούμε και να τις ενστερνιζόμαστε, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, αλλά μόλις αυτά έρχονται μπροστά στην οθόνη του κινητού μας, του υπολογιστή μας, κατευθείαν πρέπει να φεύγουμε από αυτά, κατευθείαν πρέπει να αποστρέφουμε το πρόσωπό μας, διότι όσο τα βλέπουμε και όσο τα κοιτάμε, τόσο το ταγκαλάκι, όπως έλεγε και ο πατέρας Παΐσιος, δουλεύει μέσα μας και μπορεί να μας παρακινήσει να κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Προσοχή λοιπόν πολύ μεγάλη στην μαγεία
να μην γίνουμε συνεργάτες του διαβόλου, διότι να ξέρετε ότι στην μαγεία υπάρχει μία αρχή, η οποία ονομάζεται η αρχή των τριών. Αυτή η αρχή λέει ότι ό,τι κάνεις σου επιστρέφεται πίσω επί τρία. Κάνεις κάτι κακό, θα σου επιστραφεί πίσω επί τρία. Κάνεις κάτι καλό, θα σου επιστραφεί πίσω επί τρία. Σε κάποιες άλλες τελετές μαγείας δεν ισχύει για όλες. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλές διδασκαλίες όσο αφορά τη μαγεία. Ένας όμως είναι ο κοινός, ο οποίος παράγει τη μαγεία, όπου είναι ο διάβολος. Έχουμε τη γουίκα, για παράδειγμα. Έχουμε την μακρυστατική μαγεία. Έχουμε την αφρικανική μαγεία. Έχουμε την κινέζικη μαγεία. Έχουμε τη βουντού. Έχουμε τη χουτού. Έχουμε πάρα πολλά διάφορα είδη μαγείας, τα οποία υπάρχουν ανά τον κόσμο, όπου άλλος λέει ότι σου επιστρέφεται πίσω επί 3, άλλος λέει ότι σου επιστρέφεται πίσω επί 12. Η κάθε μία από αυτές ξεχωριστά διδασκαλίες έχουν μία διαφορετική θεώρηση της επιστροφής αυτού που κάνεις. Αλλά προσοχή, να μην θεωρήσουμε ότι κάνοντας μία μαγική τελετή, η οποία είναι για καλό, πράγμα μπορεί να πει μία μητέρα, εγώ κάνω μία μαγική τελετή για το παιδί μου να χωρίσει από την νύφη, διότι πιστεύω ότι αυτό το κορίτσι δεν αξίζει στο γιο μου. Αυτό δεν είναι για καλό. Μπορεί να θεωρούμε ότι κάνουμε καλό, αλλά δυστυχώς δεν είναι για καλό, διότι έχουμε μια παρέμβαση στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Αυτά θα τα πούμε διεξοδικά και σε άλλα βίντεο τα οποία θα κάνουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να μένει από αυτό το βίντεο, να μας μείνει, είναι ότι η οποιαδήποτε τελετή μαγείας, είτε την κάνουμε εμείς είτε όχι, αυτό προέρχεται από τον διάβολο. Εκεί έχει την αρχή και ο διάβολος φυσικά, είτε το κάνουμε εμείς είτε το παραγγείλουμε από κάπου αλλού, ξέρει ποιος έχει κάνει τι, ξέρει ποιος έχει παραγγείλει να κάνει σε ποιον τι και φυσικά δεν ξεχνάει ποτέ κανέναν. Και ο διάβολος δεν έχει παιδιά, ο διάβολος δεν έχει πιστούς, ο διάβολος θα γυρίσει πίσω και θα ζητήσει πολλαπλάσια εάν του ζητήσουμε κάτι και το κάνει. Να είστε πάντα καλά και μεγάλη προσοχή στο θέμα της μαγείας.